Σε λίγες μέρες θα βρεθούμε στις κάλπες, στο δρόμο προς τις εκλογές. Η Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας θέλει να είστε ενημερωμένοι για όλα τα κόμματα, για όλα τα σχήματα που διεκδικούν την ψήφο μας. Έτσι λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Χρήστος Ζάκας από την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, ΟΚΔΕ, υποψήφιος βουλευτής με καταγωγή από την Πρέβεζα. Κύριε Ζάκα, να σας καλωσορίσω στη Δημοτική Ραδιοφωνία. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Τα είπαμε πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου, τα λέμε τώρα και για τις εκλογές της Κυριακής και θα ξεκινήσω γρήγορα ρωτώντας σας τι είναι αντιπολίτευση για την ΟΚΔΕ, κύριε Ζάκα. Πριν να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, το οποίο προφανώς έχει τη σημασία του, να πω λίγο δύο πράγματα σε σχέση με τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε στις δεύτερες εκλογές. Το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό, και δυστυχώς δεν έχει αναδειχθεί πάρα πολύ στις προεκλογικές συζητήσεις, το οποίο θέτουμε ψηλά στην ατζέντα, είναι το μεγάλο έτσι έγκλημα στην Πύλο, στα ανοιχτά της Πύλου, το πολύ νεκρομιλότερο, πολύ νεκροτραγικό ναυάγιο με αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς μετανάστες και πρόσφυγες, για το οποίο έτσι υπεύθυνη είναι προφανώς η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και όλων των αστικών κομμάτων, οι οποίοι ακολουθούν έτσι μια σειρά από ραντιστικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενίσχυση της Frontex, τον φράκτη στον Εύρο, και έχουν μετατρέψει έτσι τα νερά έτσι της Μεσογείου και του Αιγαίου σε έναν υγρό τάφο, έτσι όπως λέμε. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και σήμερα, επιδίδονταν σε έναν ελαίτη ανθρωποκινητό προσφύγων, σε δολοφονικές επαναπροωθήσεις και κάθε λογής έτσι εξευτελισμού της ανθρώπινης ύπαρξης. Οπότε, καταρχήν έτσι θα θέλαμε να επισημάνουμε αυτό το γεγονός. Είμαστε αποτροπιασμένοι από αυτό το έγκλημα και θα θέλαμε έτσι και από αυτό το βήμα να το καταδικάσουμε. Η αλήθεια είναι, κύριε Ζάκα, ότι αυτό το τραγικό ναυάγιο θα στοιχιώνει τα νερά της Μεσογείου για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι βέβαιο αυτό. Τώρα για το δεύτερο που με ρωτήσατε, η δική μας αντιπολίτευση καταρχήν είναι στους δρόμους, είναι στους αγώνες δηλαδή. Βεβαίως, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια αντιπολίτευση ταξική, επαναστατική, αριστερή, αγωνιστική, θα πρέπει να πούμε τι θα πρέπει να απορρίψουμε σε αυτές τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, γιατί ξανακατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές με το πρόγραμμά μας. Θα πρέπει να πούμε ότι το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών είναι βαρύ για τους εργαζόμενους και την νεολαία, η οποία θα πρέπει να δει πώς μπροστά μας έτσι ανοίγονται μία σειρά από καινούργιες επιθέσεις. Βέβαια, όσοι πανηγυρίζουν ή πρόκειται να πανηγυρίσουν έτσι για την κυριαρχία του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να πούμε ότι αυτοί κάθεται πάνω σε νάρκες. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας δεν επιτρέπει πανηγυρισμός, όπως η ίδια Νέα Δημοκρατία θέλει να μας πει. Καθόλου παραγωγικές επενδύσεις δεν γίνονται, η ανεργία είναι πάρα πολύ μεγάλη, ο πληθυσμός, οι εργαζόμενοι και η νεολαία είναι αρκετά φτωχοποιημένοι και περιμένουμε έτσι πολύ χειρότερα από την επόμενη κυβέρνηση. Σημείο δεύτερο, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η νίκη έτσι της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ό,τι φαίνεται θα είναι και στις επόμενες εκλογές, είναι δοτή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτον, εξαιτίας της πάρα πολύ αδύναμης, έτσι ανύπαρκτης επί της ουσίας αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, που επί της ουσίας είχε το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια πολιτική εφάρμοσε τα προηγούμενα χρόνια σε όλα τα επίπεδα. Και δεύτερον, επειδή ενισχύθηκε πάρα πολύ από αυτό που λέμε ολιγάρχες έτσι, του πλούτου σε όλα τα επίπεδα, με τα δισεκατομμύρια τα οποία δόθηκαν έτσι σε μια χούφτα ολιγάρχες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με τις τεράστιες φοροαπαλλαγές σε πλουσίους, με το ρεκόρ μείωσης του πραγματικού μισθού όλων των προηγούμενων χρόνων, και τέλος αυτή η επόμενη τέλος πάντων κυβέρνηση θα βρίσκεται σε νάρκες, γιατί τα επόμενα χρόνια πρόκειται να ξαναμπούμε
σε μια σκληρή έτσι, δημοσιονομική πειθαρχία. Μάλιστα. Είναι κάτι, γιατί μιλήσατε και για, το, και για την κυριαρχία και το βάζω εντός εισαγωγικών του Κυριάκου Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές, κάτι που διαφαίνεται και για τις εκλογές του Ιουνίου. Είναι κάτι που δεν κοινωνήθηκε σωστά, κύριε Ζάκα. Είναι κάτι που θέλετε να πείτε στους πολίτες που έχετε την αίσθηση ότι δεν πήρανε το μήνυμα στις εκλογές του Μαΐου. Ναι, σίγουρα τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν και μια πάντα έτσι έναν αναρθολογισμό. Δεν μεταφράζονται απευθείας οι συσχετισμοί οι οποίοι υπάρχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία και η πραγματικότητα η οποία υπάρχει μέσα στην κοινωνία στις κάλπες. Και γι' αυτό η δική μας, έτσι, το δικό μας κατέβασμα στις εκλογές αφορά περισσότερο την ανάδειξη της πραγματικότητας, γιατί θεωρούμε ότι μέσα από την καμπάνια των περισσότερων κομμάτων, κυρίως των κοινοβουλευτικών, υπάρχει μια έτσι αντιστροφή της πραγματικότητας. Ο κόσμος ψηφίζει και φοβισμένος και διαιρεμένος και είναι και έτσι ένα αποτέλεσμα προηγούμενων χρόνων υποχώρησης του κινήματος και των αγώνων. Ωστόσο, αυτό λέμε ότι μπορεί και πρέπει να αλλάξει, όχι μόνο μέσα από τις εκλογές, αλλά κυρίως μέσα από την πάλι έτσι και την οργάνωση των αγώνων, τη συμμετοχή σε σωματεία. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι σε τελική ανάλυση η λύση δεν θα έρθει έτσι μέσα από κοινοβουλευτικές αλλαγές, μέσα από κυβερνητικές αλλαγές ή μέσα από μια, επειδή με ρωτήσατε κιόλας, αδιέξοδη και άσφαιρη έτσι, κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, η οποία το μόνο το οποίο θα συζητάει, αναφέρομαι κυρίως έτσι σε διάφορους σχηματισμούς όπως είναι το ΚΚΕ ή το ΜΕΡΑ25, που θα περιορίζεται τέλος πάντων σε ένα κοινοβουλευτικό παιχνίδι και σε μια ανάδειξη βουλευτών. Εμάς, η δική μας συλλογική είναι ότι θα πρέπει να αντιπαλέψουμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Και το πρόγραμμά μας περισσότερο αναφέρεται στην διαγραφή του χρέους, στην εθνικοποίηση όλων των τομέων πλημμυρίων της οικονομίας, στην πραγματική αύξηση μισθών και συντάξεων, στη βαριά φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, αναφέρεται έτσι μερικά, σε μια μεγαλύτερη έτσι, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλισης, για το οποίο έτσι είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι όλοι κόπτονται, αλλά στην πραγματικότητα όλοι έχουν βάλει έτσι, το χεράκι τους, ιδίως τα μεγάλα αστικά κοινοβουλευτικά κόμματα, στο να ιδιωτικοποιηθεί. Αναφερθήκατε σε βασικά σημεία έτσι, του προγράμματος της ΟΚΔΕ για τις εκλογές, κύριε Ζάκα. Έχετε την αίσθηση ότι το πρόγραμμά σας δεν έχει κοινωνηθεί έτσι όπως θα έπρεπε και περισσότερο έχουν βγει στην επιφάνεια ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεστε, δηλαδή έχει μείνει λίγο πίσω το πρόγραμμα και έχουν μπει μπροστά οι αγώνες? Σίγουρα το πρόγραμμά μας και οι αγώνες συνδέονται. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο και το αυτό. Άλλωστε η επίτευξη όλων αυτών των στόχων δεν αφορά μόνο την ενίσχυση την εκλογική της ΟΚΔΕ, για την οποία βεβαίως μέσα στις εκλογές παλεύουμε. Αφορά την ενίσχυση και την αυτοπεποίθηση όλων των εργαζομένων και της νεολαίας, στο να μπορούν να πάρουν οι ίδιοι τις τύχες στα χέρια τους και να επιβάλλουν ένα τέτοιο πρόγραμμα σωτηρίας, το οποίο σε τελική ανάλυση θεωρούμε ότι δεν χωράει μέσα σε ένα κοινοβουλευτικό αστικό σύστημα και καθεστώς, το οποίο το διαφημίζουν ως το πλέον δημοκρατικό, στην πραγματικότητα δεν είναι. Έτσι με μια σειρά αντιδημοκρατικών και πραξικοπηματικών αποφάσεων σε ό,τι αφορά το εργατικό δίκαιο, την παιδεία, την υγεία και ούτω καθεξής, το οποίο καταλήγει έτσι σε μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Είναι μια διαφορετική τέλος πάντων έτσι λογική, μια διαφορετική πρόταση η οποία έτσι δεν υπάρχει και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις που κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Άρα σε τελική ανάλυση, συγγνώμη που σας διακόπτω, τα αιτήματα αυτά για τα οποία παλεύουμε και το πρόγραμμά μας είναι αιτήματα τα οποία θα πρέπει να παλευτούν μέσα από αγώνες, μέσα από τους ίδιους έτσι, τους εργαζόμενους και την νεολαία. Άρα λέτε ότι δεν υπάρχουν εύκολες κοινοβουλευτικές λύσεις, κύριε Ζάκα.
Κλείνοντας έτσι, κλείνοντας την κουβέντα μας, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους πολίτες της Πρέβεζας? Ναι, στις Πρέβεζας και επαναλλαδικά, εντάξει, ότι δυστυχώς τα χειρότερα έρχονται, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για αυτό. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Θα πρέπει να μαυρίσουμε καταρχήν τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει τα προηγούμενα χρόνια, τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, ΤΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Δεν θα πρέπει να δώσουμε επίσης την ψήφο μας σε κοινοβουλευτικές ρεφορμιστικές λύσεις που όλα τα ξεοκυρώνουν στο κοινοβούλιο, και θα πρέπει έτσι να ενισχύσουμε την εναλλακτική πρόταση της ΟΚΔΕ, που θεωρούμε ότι είναι μια χρήσιμη επιλογή και όχι απλώς μια ψήφος διαμαρτυρίας, η οποία παλεύει για όλα αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, για ένα πρόγραμμα σωτηρίας, και είναι μια πραγματική εναλλακτική, γιατί παλεύει έτσι ταυτόχρονα για μια αριστερά επαναστατική. Και άρα με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι μια χρήσιμη επιλογή. Μάλιστα. Κύριε Ζάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε έτσι και στο κάλεσμα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, που μιλήσαμε και για αυτές τις εκλογές. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και σε εσάς.